σε ποια χώρα ζούμε, πού είμαστε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε στην Αφρική δεν πιστεύω να έχουν. Έχουν τις μύγες εκεί. Εμείς έχουμε κατσαρίδες. Να περπατάνε πάνω μας, να κοιμόμαστε, να φοβάμαι το βράδυ και να βλέπω το παραμικρό και να ξυπνάω. Το πρωί είδα τι μάζεψα. Κάθε πρωί μαζεύω από τη σκάλα, εκτός από να σας πάω πάνω στην ταράτσα να δείτε. Στα όρια της απόγνωσης έχουν φτάσει οι περίοικοι της οδού Προύσης στη Νέα Ιωνία, όπου οι κατσαρίδες έχουν κάνει τη ζωή τους κόλαση. Τα έντομα βγαίνουν από φρεάτια υπονόμων και εγκαταλελειμμένα σπίτια και εισβάλλουν στις γύρω κατοικίες, κάνοντας αβίωτο τον βίο των κατοίκων. Έρχονται μέσα. Από πίσω έχω ένα κάλυπτο και έχω και ένα μια αποχέτυψη και ρίχνω φάρμακα συνέχεια. Κατεβαίνουν, ψοφάνουν, πέφτουν ανάσκελα. Κάθε μέρα έρχονται οι κατσαρίδες και τι μαζεύουμε, ας πούμε, τι κάνουμε. Το σπίτι μου είναι διόρροφο και ανεβαίνουν, σκαλώνουν απάν και ανεβαίνουν απάν στην ταράτσα να πας να δεις γεμάτου κατσαρίδα. Εδώ κλείνουμε, έχουν την πόρτα που κλείνουν και δεν ανοίγουν να πάρουν αέρα. Το φαινόμενο με τις κατσαρίδες είναι έντονο σε αρκετές γειτονιές του Δήμου Βόλου το φετινό καλοκαίρι, όπου οι κάτοικοι έχουν χάσει τον ύπνο τους. Καθόμουν με τη μητέρα μου ένα βράδυ και η μαμά μου ξαπλώνει στον καναπέ όπως ήταν ξαπλωμένη και ξαφνικά βλέπω εγώ πως βλέπω τηλεόραση, βλέπω κάτι περπατούσε πάνω της, το σεντόνι. Και ανάβω το φως αμέσως, τεινάζω το σεντόνι και ήταν μια κατσαρίδα τόσο μεγάλη από αυτές τις κόκκινες. Άλλο αυτό. Δεύτερη φορά κάθομαι στο τραπέζι να φάω και περπατούσε πάνω στα πόδια μου, ενώ έχω κάνει και απολύμανση μέσα στο σπίτι. Ένα σπιτάκι εδώ στο δικό μου δίπλα. Ούτε. Κάνε απολύμανση οι ιδιοκτήτες του και ναι, βγήκαν ναι, οι κατσαρίδες. Ναι, 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 κυβήκαν. Να, δεν μπορούσαν να με τη σκούπα σμαζόναν. Το χειρότερο όλων είναι ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις των περίοικων προς το Δήμο Βόλου και τη ΔΕΙΑΜΒ, οι αρμόδιες υπηρεσίες μάλλον αδιαφορούν, ενώ στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπήρξε ανταπόκριση, το πρόβλημα με τις κατσαρίδες αντιμετωπίστηκε με ημίμετρα. Τίποτα, πουθενά δεν ανταποκρίνονται. Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω. Αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω εσάς, να έρθετε να με βοηθήσετε, να μας βοηθήσετε μάλλον, γιατί όλοι, και η κυρία Βούλα και οι άλλοι από εδώ και από κάτω, πηγαίνω από κάτω, καθόμαστε στην πλατεία και εκεί που καθόμαστε βλέπεις τις κατσαρίδες να τρέχουν παντού και να σηκωνόμαστε και να φωνάζουμε. Είναι εξωφρενικό.